Μας αξίωσε ο Θεός σήμερα να πανηγυρίσουμε σε αυτό τον ιερό ναό που πανηγυρίζει, να πανηγυρίσουμε τη μνήμη του μεγάλου αυτού ιεράρχου της Εκκλησίας του Χριστού των Ιωτέρων Χρόνων, του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού. Και αγαπούμε πάρα πολύ τον Άγιο Νεκτάριο, όχι μόνο εδώ στην Αύπακτο, παντού. Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει πόλης, δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, περιοχή που να μην έχει ένα ναό, ένα παρεκκλήσι, ένα εξοκλήσι προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου. Είναι ένας ιεράρχης, πραγματικά κόσμημα της Εκκλησίας μας, ο οποίος έκανε τόσα πολλά θαύματα, οι άνθρωποι επικαλούνται τη μνήμη του, το όνομά του και βλέπουν θαύματα στη ζωή του. Και κυρίως είναι εκείνα τα θαύματα τα οποία εναντίον των δαιμόνων. Βρέθηκα κάποτε, πολλές φορές πήγα στην Αίγινα, αλλά μια φορά που βρέθηκα εκεί στην Αίγινα και πήγα να προσκυνήσω την Αγία Κάρα του Αγίου Νεκταρίου, είδα εκεί κάποια δαιμονισμένη, η οποία φώναζε και ούρλιαζε. Και μάλιστα πρώτη φορά το είδα αυτό, να κάνει διάφορα ζώα. Φαίνεται τα δαιμόνια ήταν πολλά μέσα και κάθε δαιμόνια έκανε το δικό του ζώο. Ακουγόταν, έπεφτε κάτω και έκανε το σκυλί, έκανε τη γάτα, έκανε το λιοντάρι, έκανε... Φοβερό, δεν έχω ξαναδεί, τρόμαξα. Με έπιασε κρύος υδρότας. Να βλέπεις έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού, εικόνα του Θεού, και να έχει μέσα του την επίρρεια των δαιμόνων, να είναι μέσα δαιμονισμένος και να τον βλέπεις εκεί να φωνάζει και να ουρλιάζει σαν τα διάφορα ζώα. Γιατί, διότι μπροστά στη χάρη του Αγίου που διαμέσου των λειψάνων, εκεί πια δεν αντέχει ο διάβολος. Και θέλω να πω ότι αγαπούσα πάρα πολύ και αγαπώ τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί μου θύμιζε, ή μάλλον ο γέροντάς μου θύμιζε, ο Άγιος Καλίνικος θύμιζε τον Άγιο Νεκτάριο. Πολλές φορές στη ζωή του έβλεπα αυτές τις ομοιότητες, μέχρι ακόμη και την αρρώστια. Όταν τον έβλεπα στο κρεβάτι του πόνου, όπως ακριβώς καθόταν σαν ένα καλογεράκι, έτσι μου θύμιζε την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Και όπως τον βάλαμε μέσα στο φέρετρο, ήταν ακριβώς όπως ο Άγιος Νεκτάριος. Ομοίαζε με τον Άγιο Νεκτάριο σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου παράδοξο το ότι μετά τον Άγιο Νεκτάριο έχουμε τον Άγιο Καλίνικο εκ των Επισκόπων Αγίων. Από την Εκκλησία της Ελλάδος ο Άγιος Καλίνικος είναι πρώτος, αλλά ο Άγιος Νεκτάριος ήταν από την Εκκλησία των Ιερουσαλήμων, γενικότερα όμως στο χώρο το δικό μας. Και ο Άγιος Καλίνικος κάνει πολλά θαύματα. Πριν λίγες μέρες μου είπε ο Μητροπολίτης Εδέσης, του είπε ένας Μητροπολίτης από μια άλλη Μητρόπολη της Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι είχε βάλει το λείψαν του Αγίου Καλινίκου και πήγαν οι άνθρωποι και το προσκύνουσαν και έβγαινε ευωδία. Και πλησίασε μια δαιμονισμένη και άρχισε να ουρλιάζει και να φωνάζει εναντίον του. Να του λέει άσχημα λόγια, γιατί μου έκανες μεγάλο κακό, του έλεγε. Έλεγε στον Άγιο Καλίνικο, μου έκανες μεγάλο κακό. Ήταν πραγματικά στη ζωή του, πολεμούσε διαρκώς το δαίμονα. Γι' αυτό και όταν σκέπτομαι κι εγώ ότι αξιώθηκα από τον Θεό να ζω μαζί με έναν Άγιο, από τον οποίο έλαβα και την ιεροσύνη του Διακόνου και του Πρεσβυτέρου, πραγματικά εξίσταμαι. Να ζεις με έναν Άγιο 15 χρόνια και 5 χρόνια, 4 χρόνια που τον ήξερα, από τότε που ήταν ιερεύς στο Αγρίνιο, περίπου 20 χρόνια, μεγάλη αυτή η ευλογία με έναν σύγχρονο Άγιο Νεκτάριο. Να έχουμε την ευχή τους και την ευλογία τους. Και να μας αξιώνουν να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα της πίστεως, να επιλαμβανόμαστε της αιωνής ζωής, και να αξιωθούμε να δώσουμε καλή απολογία στο φοβερό βήμα του Χριστού. Να ευχαριστήσω τους ιερείς με τους οποίους σήμερα συλλειτουργήσαμε, τον πατέρα Πρόδρομο, τον πατέρα Γεώργιο, τον πατέρα Χαράλαμπο, τον διάκονο Αντώνιο, τους ιερούς ψάλτες, τον Χρήστο Πολιτόπουλο, επίσης τον Σωτήρη. Ναι. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους επιτρόπους,
οι οποίοι φροντίζουν και αυτόν τον Ιερό Ναό και φροντίζουν και να φτιάξουν, να τελειώσουν. Στο τέλος είμαστε και του άλλου Ιερού Ναού, της Οδόχου Πηγής, εδώ στον Πλατανίτη. Ο πατήρ Χαράλαμπος πήρε σύνταξη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την προσφορά του εδώ στην ενορία αυτή και γενικότερα στη Μητρόπολη, αλλά ο άνθρωπος έχει και μερικές αντοχές, όχι εκείνος, ο κάθε άνθρωπος. Έχει μερικές αντοχές και παραπάνω δεν μπορεί. Και να προσευχηθούμε στον Άγιο Νεκτάριο, να στείλει εδώ σε αυτόν τον Ιερό Ναό και στην ενορία αυτή, που είναι μια καλή ενορία, αναπτυσσόμενη ενορία της πόλεώς μας και της περιοχής μας, να στείλει ένα καλό ιερέα και τον παρακαλώ θερμά τον Άγιο Νεκτάριο να πρεσβεύει στο Θεό για να έρθει ένας καλός ιερέας για να συνεχίσει αυτό το έργο, να ολοκληρωθούν οι ναοί και να εξυπηρετούνται οι πιστοί, να αγιάζονται οι πιστοί που ο καθένας, όπως είπα στο κήρυγμα, είμαστε άνθρωποι του Θεού, κατασκευασμένοι από το Θεό, δημιουργημένοι από το Θεό και πρέπει να καταλήξουμε στο Θεό. Να γίνουμε άνθρωποι του Θεού. Χρόνια πολλά και σε όλους γιορτάζουν σήμερα, είτε άνδρες είτε γυναίκες, γιατί όταν ακούω έναν άνδρα ή γυναίκα, αγόρι ή κορίτσι να λέγεται νεκτάριος ή νεκταρή, λέω κάποιο θαύμα έγινε εδώ. Γιατί συνήθως γίνονται κάποια θαύματα, επικαλούνται οι γονείς τον Άγιο Νεκτάριο και συλλαμβάνουν ή τέλος πάντων τα παιδιά τους, τα βρέφη τους πριν βαπτιστούν, λυτρώνονται από κάποια ασθένεια. Ο Άγιος Νεκτάριος να πρεσβεύει στο Θεό για όλους μας, να είμαστε όλοι άνθρωποι του Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.